κλητικά το χέρι του απευθύνοντας ναζιστικό χαιρετισμό, προκαλώντας σοκ στην αίθουσα και την έντονη αντίδραση όλων των δημοτικών συμβούλων και του κοινού. Είχε προηγηθεί έντονος φραστικός διαπληκτισμός με τον επικεφαλής της Ανταρσία και δημοτικό σύμβουλο Πέτρο Κωνσταντίνου για τα όσα συνέβησαν πριν από λίγες ημέρες στον Άγιο Παντελεήμονα. Να χαίρεστε τους Πακιστανούς και τους Μπαγκλαδεσιανούς που κάνατε Έλληνες πολίτες και βγήκατε έτσι, έτσι πήρατε το βήμα. Δεν είναι χώρος για φασιστική προπαγάνδα. Εντάξει. Λοιπόν, τέρμα. Χαρείτε κύριε. Χαρείτε κύριε. Κύριε Δαμινή. Λοιπόν, το Προεδρείο. Ναζιστικούς χαιρετισμούς δεν δεχόμαστε. Δεν κατάλαβες τι είναι εδώ. 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 Καλό ταξίδι. Έξω οι φασίστες. Ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής είχε προσέλθει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας με τη συνοδεία 8 φουσκωτών, οι οποίοι δήλωσαν σωματοφύλακές του, προκαλώντας την αντίδραση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Τάκη Μπέι. Κανείς δεν επιτρέπεται να έρχεται εδώ πέρα με όπλα στην τσέπη ή ονομαζόμενος σωματοφύλακας κανενός. Τη φύλαξη και τη σωματική ακαιρότητα ή οδήποτε πολίτη μέσα στο χώρο του Δήμου Αθηναίων την εγγυάται ο ίδιος ο Δήμος Αθηναίων. Προς το τέλος της συνεδρίασης και ενώ είχε υπερψηφιστεί η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη για τους συμβασιούχους αναγνωρίζοντας ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, το Δημοτικό Συμβούλιο έθεσε για θέμα συζήτησης τα πρόσφατα γεγονότα στον Άγιο Παντελεήμονα. Η ακροδεξιά πρόκληση του επικεφαλής της Χρυσής Αυγής προκάλεσε την έντονη αντίδραση όλων των παρατάξεων. Δεν μπορώ παρά να στιγματίσω το γεγονός ότι εδώ πέρα είδαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ναζιστικό χαιρετισμό. Ως παράταξη, οτιδήποτε αντίκειται στο δημοκρατικά, συνταγματικά κατοχυρωμένο πολίτημά μας είναι απορριπταίο από εμάς. Δεν το συζητάω καθόλου αυτό το πράγμα. Βγήκαν τα μαχαίρια χθες στη συνεδρία.